ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Και σφυρίζει τώρα για πρώτη φορά στο Μακάριο. Λάθος που έγινε από τον Ανδρέου, πέσιμο και πέναλτι. Πέναλτι για το Αποέλ. Εδώ κοιτάξτε, έχασε την φάση ο Ανδρέου. Έχει πάρει την μπάλα και δίνει τώρα, όχι δίνει, παράβαση εκτός περιοχής. Για να δούμε τώρα το Ζαχίτ. Εκτέλεσε ο Ζαχίτ, την μπάλα περνάει, αλλάζει πορεία και καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου, κόρνερ. Λουντέμο ανοίγει για τον Ενσούε, πίσω στον Ζαχίτ, η σέντρα στην περιοχή, θα μαζέψει ο Τσούπιτς για τον Σάλι. Σάλι, ωραία για τον Ψάλτη, το γύρισμα του Ψάλτη στην περιοχή, το σούτ που γίνεται από τον Γκά, πάνω από τα δοκάρια. Κατσαντώνης, καθυστερεί ψάχνοντας στηρίγματα, Γκάρνερ το σούτ, δύσκολα σε κόρνερ, θα διώξει ο Τσούπιτς. Και πάλι πίσω από την μπάλα, εκτέλεσε ο Ζαχίτ, κεφαλιά που έγινε από τον Λουντέμο, θα μαζέψει ο Τσούπιτς. Μακριά από την μπάλα ο Γκάρνερ, θέλει να πιέσει όμως τον Σαμπίνια και τα καταφέρνει. Γκάρνερ, ευκαιρία, 1-0 το Αποέλ. Ανοίγει το σκορ από την πίεση του Γκάρνερ, κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα ο Κλωναρίδης και να κάνει το 1-0 στο 24. Και το Αποέλ καταφέρνει στο 24 να ανοίξει το σκορ και να κάνει το 1-0 στο Μακάριο. Είναι η δεύτερη φορά που η ομάδα του Ολυμπιακού κάνει τόσο εύκολα λάθος στην άμυνα. Κατσαντώνης, ωραία μπαγιά για τον Κλωναρίδη. Κλωναρίδης, το γύρισμα, ευκαιρία. Τελευταία στιγμή θα διώξει την μπάλα ο Ψάλτης. Χωρίς για την ώρα να μπορέσει να καταφέρει κάτι. Για να δούμε εδώ. Ο Μάντζης το σουτ μαζεύει ο Ζόχο. Φαπρίσκα. Η σέντρα στην περιοχή. Κεφαλιά του Σάλι. Ευκαιρία εδώ. Η μπάλα έξω από τον Μάντζη. Στο 38. Πολύ καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Τελέστηκε το κόρνερ, η κεφαλιά που γίνεται, η μπάλα έξω. Να, στο 44. Ένα λεπτό η καθυστερής, εδώ το σουτ που γίνεται έξω. Μεγάλη ευκαιρία με τον Μάντζη. Κάνει φτερά για τον Ολυμπιακό. Και σφυρίζει την έναρξη του δεύτερου μέρους. Ζαχίτ. Το γέμισμα. Η μπάλα στην περιοχή, το σουτ που γίνεται, μεγάλη επέμβαση από τον Τσούπιτς. Ντε Βινσέντι εκτελεί, κεφαλιά που γίνεται, η μπάλα στα δίκτυα από τον Ενσούε. Με πλάτη από τον Ενσούε έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Τσούπιτς, ο οποίος έπεσε αλλά δεν μπόρεσε να αντιδράσει και να αποσοβήσει. Το δεύτερο γκολ για την ομάδα του Αποέλ. Ο πανηγυρισμός από τον Πουρσαϊτίδη. Τον Σάλι τώρα να αφήνει για τον Μίλετιτς. Μπαγιά του Μίλετιτς στην περιοχή, δύσκολα. Σάλι δοκιμάζει το σούρι, μπάλα περνάει, δοκάρι και γκολ. Έπαιξε άσχημο παιχνίδι, τύχη εδώ για τον Ζόχο. Μειώνει ο Ολυμπιακός το 62. Έκανε το σούρι, μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και στη συνέχεια στην πλάτη, στο κεφάλι. Εδώ ευκαιρία για το 3-1 και θα γίνει. Ο Γκάρνερ πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Στο 63, άμεση απάντηση του Αποέλ. Κοιτάξτε εδώ από την παγιά που βγήκε. Ο Κλωναρίδης σερβίρει στον Γκάρνερ. Αυτή τη φορά αντάλλαξαν ρόλους οι δύο. Παρατηρήσεις τώρα θα σφυρίξει ο Νικολάου. Εκτελεί ο Γκουστάβο, διώχνει ο Ζόχο. Μανρίκε. Η σέντρα στην περιοχή είναι καλή και φαγιά, να τον γκολ από τον Μάντζη. 2-3 μειώνει ο Ολυμπιακός. Δώρουν γκολ στο πρωτάθλημα από την παγιά του Μανρίκε. Κέρδισε την κεφαγιά ο Ελλαδίτης. Έστειλε την μπάλα στα δίκτυα αφού ο Ζόχο παρά την προσπάθειά του δεν μπόρεσε να αποσοβήσει τον γκολ. Στα χρηστηρίγματα, κάπε χλιβάνης ευκαιρία, το γύρισμα, η μπάλα απομακρύνεται. Κλωναρίδης, ωραία ο Κλωναρίδης στην περιοχή, το σουτ που γίνεται, η μπάλα έξω. Καλή στιγμή η πρώτη,
Μανρίγκε κρατάει, μπαίνει στην περιοχή, κάνει κάτι σαν σέντρα σου, την μπάλα θα περάσει έξω. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.